ιατρική ακριβίας, η εξατομικευμένη ιατρική και γενικότερα οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας ήταν το αντικείμενο του 11ου Πολυθεματικού Συνεδρίου για την Διεπιστημονική Προσέγγιση στην Ογκολογία. Κυρία Θανασιάδη, τι καινούργιο έρχεται στον χώρο της ογκολογίας? Είμαστε στο συνέδριο αυτό που είναι το 11ο, γίνεται κάθε χρόνο και έχουμε μαζί μας όλες τις ειδικότητες που είναι στη μάχη για τον καρκίνο. Και έχουμε τις εξελίξεις κάθε χρονιάς που φέτος είναι συνταρακτικές. Αν έχετε παραθεί να ακούτε συνταρακτικά νέα, η ογκολογία έχει αλλάξει. Έχουμε συνεχώς νέα γιατί πια βλέπουμε τον καρκίνο όχι σαν μία οντότητα. Όταν έχουμε μια διάγνωση σε ένα όργανο, είναι πολύ διαφορετική καρκίνη μαζί. Και στην εξέλιξη κάθε καρκίνος έχει διαφορετική πορεία. Στην πράξη, κάθε καρκίνος δίνει διαφορετικές ευκαιρίες, ο καθένας έχει την ανάλυση του και μας δίνονται ευκαιρίες, οι οποίες είναι πάντα περισσότερες στην αρχή της νόσου και όχι μετά. Άρα το καινούργιο είναι ότι κάνουμε πιο πολλές επιλογές με βάση τη μοριακή ανάλυση. Έχουμε στοχευμένα φάρμακα που είναι πολύ πιο ακριβή για μικρές ομάδες πληθυσμού και εφαρμόζουμε την ανοσοθεραπεία όλο και πιο επιλεκτικά σε ομάδες πληθυσμού που έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό είναι ένας αγώνας συνεχώς προς το καλύτερο. Αυτό είναι η ιατρική ακριβίας που μας δίνει δυνατότητα να ανανεώνουμε την ελπίδα και να φτάνουμε σε ένα σημείο σε καρκίνους όπως του ορθού, να μην δίνουμε, να μην χειρουργούμε, να μην ακτινοβολούμε, να δίνουμε ανοσοθεραπεία σε επιλεγμένο πληθυσμό. Στην τελετή ανάρξεως θα συζητήσουμε κιόλας το θέμα πόσο κατά πόσον αυτή η ιατρική ακριβίας βγάζει από το πλαίσιο και από τη δυνατότητα φροντίδας ένα μέρος του πληθυσμού. Γιατί οι δαπάνες καθοδηγούνται με τέτοιο τρόπο που πάρα πολλοί δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης και έχουμε ανάγκη να οργανώσουμε τα συστήματα υγείας. Αυτά θα συζητηθούν γιατί το επίκεντρο είναι ο ασθενής και θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν θα στερήσουμε κανέναν από τις ευκαιρίες αυτής της καινούργιας εποχής. Υπάρχουν καρκινοπαθείς οι οποίοι καταλήγουν γρήγορα και υπάρχουν καρκινοπαθείς οι οποίοι ζουν για πάρα πολλά χρόνια. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το προσδόκιμο της επιβίωσης για τους διάφορους τομείς του καρκίνου? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και νομίζω απασχολεί πολύ κόσμο. Το πρώτο είναι το ίδιο το βιολογικό υπόφαθρο του καρκίνου. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά να αποκωδικοποιήσουμε τον καρκινικό κώδικα του καθενός ασθενής ξεχωριστά και να μπορέσει να πάρει την αντίστοιχη στοχεύουσα θεραπεία. Δεύτερον είναι το βιολογικό υπόβαθρο του ίδιου του ασθενούς. Ένας άνθρωπος έχει πολλά νοσήματα που είναι μια μεγάλη ηλικία, που έχει ενδεχομένως ένα εκτεταμένο καρκίνο, είναι αυτός ο οποίος συνήθως δεν θα πάει καλά. Το στάδιο της αρρώστιας, δηλαδή σε ποιο στάδιο ανακαλύπτεται ο καρκίνος, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό είναι εξαιρετική σημασία η πρόληψη και το screening διαφόρων τύπων καρκίνου όπου υπάρχει. Το τέταρτο είναι η πολυδιάστατη αντιμετώπιση του ασθενούς με καρκίνο. Ένας άνθρωπος δεν είναι αυτός που τα ξέρει όλα, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ομάδα ιατρική που θα τον περιθάλπει, που έχει διάφορες ειδικότητες από αυτές που είναι πολύ εμφανείς, όπως είναι οι παθολόγοι, ογκολόγοι, ακτινοθεραπευτές, χειρουργοί, αλλά και πολλές αφανείς ειδικότητες, όπως είναι οι παθολογονατόμοι, μοριακοί βιολόγοι, πυρηνικοί γιατροί, οι ακτινολόγοι και άλλες ακόμα. Και το τελευταίο κομμάτι είναι πόσο πρόσβαση έχει ο ασθενής στις καινούργιες θεραπείες, είτε αφορά θεραπείες φαρμακευτικές, είτε αφορά χειρουργικές τεχνικές, είτε αφορά ακόμα και διαγνωστικά τεστ, από τους μοριακούς δείκτες μέχρι τα πλέον εξειδικευμένα PET scan. Όλα αυτά συνθέτουν το ανάγλυφο της αντιμετώπισης ενός ασθενούς με καρκίνο και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο να απευθύνονται οι άνθρωποι σε εξειδικευμένους γιατρούς, εξειδικευμένα κέντρα για να έχουν τη βέλτιστη αντιμετώπιση. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή και για κάποιες περιπτώσεις για πλήρη ίαση του καρκίνου? Βεβαίως. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι στο οποίο το βλέπουμε, ειδικά την τελευταία εξαετία με οκταετία. Ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο που θεωρούνται ανίατη πάθηση, αγιάτρευτη πάθηση, μπορούν πλέον να έχουν όχι μόνο μακροχρόνο ζωής, αλλά να απελευθερωθούν και από θεραπείες, να ζουν καλά χωρίς θεραπείες και να έχουν έναν καρκίνο σε στασιμότητα ή σε πλήρη ύφεση. Αυτό συνέβη κυρίως με τις στοχεύουσες θεραπείες, αλλά ακόμα περισσότερο με τις ανοσοθεραπείες, οι οποίες είναι το breakthrough της εποχής μας. Ποιες εξελίξεις υπάρχουν στον τομέα της γυναικολογικής ογκολογίας? Η γυναικολογική ογκολογία συνεχώς εξελίσσεται και το 2023 ήταν σίγουρα μια πολύ πλούσια χρονιά από πλευράς επιστημονικών εξελίξεων.
Σε χειρουργικό επίπεδο, αυτό που φαίνεται να αλλάζει είναι πλέον η χειρουργική αντιμετώπιση των αρχόμενων καρκίνων του τραχύλου της μήτρας. Φαίνεται λοιπόν ότι τα πιο μεγάλα σύνθετα χειρουργία που κάναμε στο παρελθόν, όπως η λεγόμενη ριζική στερεκτομή, χειρουργία που συνοδεύονταν με αρκετές επιπλοκές και επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής των γυναικών, πλέον μπορούμε να τα κάνουμε με πιο απλό τρόπο. Κάνοντας τις αντίστοιχες επεμβάσεις με ολική στερεκτομή και λεμφαδενική σταδιοποίηση της νόσου, καταφέρνουμε και έχουμε εξαιρετικά ογκολογικά αποτελέσματα, λιγότερες επιπλοκές κυρίως από το ουροπητικό σύστημα και από την άλλη πλευρά προστατεύουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των γυναικών και τη σεξουαλική τους λειτουργία. Από την άλλη πλευρά, στον καρκίνο του ενδομητρίου έχουμε ένα νέο σύστημα σταδιοποίησης της νόσου. Φαίνεται πως το μοριακό προφίλ των όγκων ήρθε για να μείνει, αλλάζει όλα τα δεδομένα σε σχέση με το στάδιο της νόσου και προφανώς καθορίζει από εδώ και πέρα και την επιπλέον θεραπεία που μπορεί μετά από ένα χειρουργείο να χρειάζεται η ασθενής. Τέλος, στα πλαίσια της πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου, έχει ενδιαφέρον πως για ακόμη μια φορά επιβεβαιώθηκε ότι το γυναικολογικό υπερηχογράφημα, σε αντίθεση με ό,τι κατά κόρον πιστεύουμε στην Ελλάδα, δεν φαίνεται ότι μπορεί να προλάβει τον καρκίνο των οθικών σε τέτοιο βαθμό που να έχουμε καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα. Κύριε Πισάκα, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ακτινοθεραπείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου? Εξαιρετικός θα έλεγα. Είναι μαζί με το χειρουργείο οι δύο πολύ δυνατές τοπικές θεραπείες. Συνδυάζεται με όλα. Συνδυάζεται με το χειρουργείο, συνδυάζεται με τη χημειοθεραπεία, την οσοθεραπεία και επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η τεχνολογία, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της ακτινοθεραπείας ήταν η τεχνολογία πριν κάποια χρόνια, τώρα μπορεί να δίνεις πάρα πολύ μεγάλη δόση με ελάχιστη επιβάρυνση των υγιών ιστών. Και αυτό έχει κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα, γιατί δεν σε νοιάζει μόνο κάποιος να ζήσει πολύ, αλλά να ζήσει καλά. Και αυτό πλέον με την καινούργια τεχνολογία ακτινοθεραπεία το προσφέρει. Υπάρχουν στο δημόσιο τομέα οργανωμένα ακτινοθεραπευτικά κέντρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου? Ευτυχώς που την ερώτηση μου την κάνατε 5 χρόνια πριν, γιατί τότε θα έπρεπε να αποχωρήσω. Ναι, πλέον τα τελευταία 5 χρόνια, χάρη στα ΕΣΠΑ και κυρίως η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, όλα τα ακτινοθεραπευτικά, τα δημόσια, έχουν εξαιρετική τεχνολογία. Και το άλλο πολύ σημαντικό ήταν, γιατί δεν είναι πολλά τα μηχανήματα, μας λείπουν μηχανήματα. Το πρώτο βήμα που έγινε είναι ότι καταφέραμε να δουλέψει η ολοήμερη λειτουργία στα ακτινοθεραπευτικά. Αύξησε αυτό το τελευταίο διάστημα κατά 50% τις θέσεις στο δημόσιο για να κάνει κάποιος ακτινοθεραπεία. Και όταν λέμε ολοήμερη λειτουργία, σημαίνει ότι ο ασθενής είτε πρωί είτε απόγευμα πάει δωρεάν στο νοσοκομείο, γιατί αυτό είναι το βασικό, να έχει μια δωρεάν ακτινοθεραπεία. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ανοσοθεραπείας στον καρκίνο του παγκρέατος? Μέχρι το 2022, δυστυχώς, όλες οι έρευνες που είχαν γίνει με την ανοσοθεραπεία ήταν αρνητικές για τον καρκίνο του παγκρέατος. Όμως, από πέρυσι είχαμε τα πρώτα δεδομένα για τα αντικαρκινικά εμβόλια. Και είναι ένας τομέας ο οποίος με ενδιαφέρει ιδιαίτερως, γιατί εργάζομαι σε αυτόν τον ερευνητικό τομέα. Φαίνεται ότι μετά το χειρουργείο, αν δώσουμε αντικαρκινικά εμβόλια προσωποποιημένα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, μειώνουμε τις πιθανότητες υποτροπής της νόσους κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Για να όμως επαλεπευθούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να περιμένουμε τις νέες κλινικές έρευνες, οι οποίες συγκρίνουν τους ασθενείς με ή χωρίς εμβόλια, και αυτό θα είναι το θέμα της ομιλίας μου που θα κάνω σε αυτό το συνέδριο. Μπορούμε δηλαδή να ελπίζουμε ότι με ένα εμβόλιο δεν θα έχουμε καρκίνο στο μέλλον? Λοιπόν, αυτό με το εμβόλιο που θα κάνουμε είναι προστατευόμαστε για την υποτροπή. Όπως με τον κορονοϊό, με τα εμβόλια προστατευόμαστε αν νοσήσουμε να είναι λιγότερο δυνατό. Το εμβόλιο θα το κάνουμε σε όλους τους ασθενείς, το κάνουμε μόνο στους ασθενείς οι οποίοι ήδη είχαν καρκίνο και ευελπιστούμε να μειώσουμε τις πιθανότητες υπετροπής σε ασθενείς στους οποίους το εμβόλιο θα δείξει αντισώματα. Αυτή είναι η θεωρία. Φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα πάρα πολύ ενθαρρυντικά, αρκεί να το αποδείξουμε και στις μελέτες που κάνουμε αυτή τη στιγμή.